Μένετε συντονισμένοι. Σήμερα έχουμε καλεσμένη εδώ στην εκπομπή την κυρία Αθηνά Λινού. Ξέρετε ότι τη φιλοξενούμε συχνά γιατί θέλουμε να έχουμε μια ενημέρωση για αυτό που πραγματικά συμβαίνει γύρω μας. Και τώρα πια θέλω να σας πω, γυρίζουμε όλοι λίγο την πλάτη σε αυτό. Ή όχι εμείς, όλοι αυτοί που θα έπρεπε να μην γυρίζουν την πλάτη. Κυρία Λινού, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Χαίρομαι που σας ακούω, κύριε Λάλα. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και να με συγχωρείτε που για μία ακόμα φορά σας ενοχλώ για να πάρω την ενημέρωση από εσάς, την οποία σέβομαι πάρα πολύ. Αλλά πέστε μου ειλικρινά, άνοιξα σήμερα τις εφημερίδες, απλώς πολύ γρήγορα θα σας πω, όλες οι εφημερίδες σχεδόν έφτασαν στην τελευταία σελίδα και δεν υπάρχει πουθενά είδηση για αυτό που συμβαίνει και είναι το κύριο της ζωής μας. Γιατί κάθε μέρα ένας δικός μας άνθρωπος νοσεί. Τι συμβαίνει? Τι είναι αυτή η αποσιώπηση? Μπορεί να είναι η θελημένη ή η υποσυνείδητη, γιατί πολύ συχνά κάνουμε άρνηση σαν άνθρωποι. Δηλαδή αρνούμαστε να παραδεχτούμε ότι κάτι σοβαρό μας συμβαίνει, αρνούμαστε να παραδεχτούμε ότι νοσούμε, ότι κινδυνεύουμε. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτητος και ούτε αυτό έχει αναφερθεί. Τίποτα. Πουθενά. Σαν να είναι η αρρώστια πια κάτι πάρα πολύ δαιμονικό, το οποίο πρέπει να το αποφεύγουμε, σαν να το ξορκίζουμε. Δηλαδή, μη αναφερόμενοι σε αυτό. 40 άνθρωποι εντωμεταξύ κάθε μέρα φεύγουν από την άποψη ναι, του COVID. Δυστυχώς αυτό είναι αλήθεια. Και λέω δυστυχώς, γιατί ήλπιζα ότι δεν θα επιβεβαιωθούμε αυτοί από εμάς που λέγαμε ότι θα έχουμε έξαρση μέσα στο καλοκαίρι. Εσείς είχατε πει και το θυμίζω σε όλους τους ακροατές ότι πριν από τον Αύγουστο, πριν φτάσει ο Αύγουστος και πριν μπούμε στο Σεπτέμβριο, θα είμαστε μεταξύ 1.200 και 2.000 νεκρούς, που το απευχόσασταν, θα έχουμε φτάσει να είμαστε κάθε μήνα 1.200 με 2.000 νεκρούς. Και με το 40, αν το παραπλασιάσει κάποιος, μάλλον φτάνουν στους 1.200-1.300 νεκρούς το μήνα. Ναι, και είναι πραγματικά πολύ πολύ δυσάρεστο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, είναι ο γνωστός μας, ο φίλος μας, ο πατέρας φίλων μας. Ξέρετε το σοβαρό, κυρία Λινού, είναι ότι εάν μπορεί κάποιος να πει με βεβαιότητα ότι ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς τους ανθρώπους θα σώζονται. Θα εσώζονταν. Σίγουρα θα σώζονταν αν είχαμε προλάβει και χρησιμοποιούσαμε μέτρα ώστε να μην εκτεθούν στον ιό. Σίγουρα επίσης ένα μέρος θα σωζόταν αν εγκαίρως τους είχε δοθεί κάποιο φάρμακο. Γιατί, και λέω εγκαίρως, γιατί με το να λειτουργεί, και νομίζω ότι ακόμα αυτό λειτουργεί, η πλατφόρμα μέσω της οποίας ο θεράπων ιατρός θα ζητήσει το φάρμακο, θα περάσει μετά η έγκριση από κάποια επιτροπή και θα φτάσει στο σπίτι του αρρώστου κάποιο φάρμακο, το οποίο δεν είναι 100% αποδοτικό, αλλά ό,τι αποδοτικότητα έχει, την έχει στις πρώτες 5 μέρες. Αυτό καθυστερεί και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε μερικές οδηγίες. Για παράδειγμα. Όπως επίσης να μπορεί να αγοραστεί το φάρμακο από το φαρμακείο. Ναι. Με έγκριση βέβαια ίσως. Γιατρού. Ή γιατρού, να είναι με συνταγογράφηση. Αλλά εφόσον είναι με συνταγογράφηση, γνωστές σοβαρές παρενέργειες δεν υπάρχουν. Είναι ένα ακριβό φάρμακο, ας αποφασίσει το κράτος ότι βάζει μεγάλη συμμετοχή ή το δίνει δωρεάν μόνο σε ορισμένες κοινωνικο-οικονομικές ομάδες. Αλλά το να το κρατάμε εκτός ουσιαστικά ή με περιορισμένη χρήση είναι πρόβλημα. Όπως είναι πρόβλημα αν αυτό το κάνουμε και δεν μπορεί να συνταγογραφεί για κάποιον, έστω και μέσω της πλατφόρμας, που δεν έχει άμκα. Και ας εξαιρέσουμε τους επισκέπτες μας, τους τουρίστες, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι χωρίς χαρτιά. Είναι μια βαθιά ταξική αυτή, ένας βαθιά ταξικός διαχωρισμός. Δηλαδή δεν ξέρω, πιστεύω δηλαδή ότι το να λέμε ότι ένας άνθρωπος δεν έχει τη δυνατότητα την οικονομική να σωθεί ενώ θα μπορούσε να σωθεί και να μιλάμε για ένα κράτος πολιτισμένο κράτος, είναι ένα πολύ σκληρό, δεν ξέρω, είναι πολύ σκληρό. Δεν ξέρω αν έχει συνειδητοποιηθεί, η αρρώστια είναι ταξική, κύριε Λάλα. Είναι το να πούμε ότι δεν υπάρχουν ανισότητες στην αρρώστια, δείχνει ότι δεν έχουμε καμία κατανόηση του τι συμβαίνει. Αλλά πέρα από αυτό, εδώ είναι πιο ακραίο το φαινόμενο, αλλά εγώ δεν μιλάω μόνο για το ταξικό πρόβλημα των
παράνομων ή αν θέλετε ανθρώπων χωρίς χαρτιά ή ανθρώπων σε αναμονή στη χώρα μας. Μιλάω και για τον αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να το αγοράσουν. Δεν μπορεί να το αγοράσει. Ναι. Πέστε ότι είναι κάποιος πολύ επώνυμος, πάρα πολύ πλούσιος επισκέπτης στη χώρα. Δεν μπορεί ούτε να παραγγείλει. Ούτε αυτός δεν μπορεί. Ξέρετε, δεν είναι δηλαδή διαχωρισμός, ειδικά γι' αυτό, ταξικός. Μεγαλύτερο κίνδυνο αντιμετωπίζουν οι σχετικά ευκατάστατοι άνθρωποι που έρχονται για διακοπές στη χώρα μας. Λοιπόν, αυτό που οποίο πάντως τα ακούω και στεναχωριέμαι πάρα πολύ όλο αυτό. Δεν ξέρω δηλαδή τι να πω. Ξεπερνάει την δημοσιογραφική προσέγγιση το θέμα. Αν, δηλαδή, εκτός αν κάνω λάθος εγώ, που δεν νομίζω ότι κάνω λάθος, πρέπει άμεσα να ληφθεί κάποιο μέτρο γι' αυτό. Να. Γιατί πέστε ότι ένας από εμάς ταξίδευε στη Γαλλία και εκεί κολλούσε COVID και είχε τις προϋποθέσεις που ένα φάρμακο θα τον βοηθούσε. Αν ήταν στη Γαλλία, με μια συνταγή πάει στο φαρμακείο, το αγοράζει, το πληρώνει και μετά αναζητεί από την πατρίδα του ή από την ασφάλεια που διαθέτει να του δώσει τα χρήματα. Αλλά μπορεί να το πάρει. Μπορεί να το πάρει, ναι. Τώρα να σας πω κάτι άλλο. Επίσης, το οποίο είναι στα όρια της παιδικής αφέλειας. Αυτό, ο τρόπος με τον οποίο θα το διατυπώσει. Τι θα κόστιζε πραγματικά. Ειλικρινά σας μιλάω, σε μια... στους ανθρώπους που βγαίνουν και μιλάνε στον κόσμο, ενώ στην κυβέρνηση, αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους, τι θα κόστιζε να τους πούνε ότι πρέπει να συνεχιστεί η μάσχα υποχρεωτικά. Πέστε μου ειλικρινά, τι θα μπορούσε να κοστίσει αυτό το πράγμα. Ότι δεν θα ερχόντουσαν οι άνθρωποι να πάνε στη θάλασσα. Μα τι μπορεί να κοστίσει. Ή τι θα κόστιζε να τους πούνε ότι μέσα στο αεροπλάνο ή μέσα στο καράβι κλειστού τύπου, για να μπεις, πρέπει να φοράς τη μάσκα σου. Ακριβώς. Δηλαδή. Και ο εργαζόμενος, φαντάζεστε τώρα τον εργαζόμενο, την αεροσυνοδό, που κάποιος αφελώς την αφήνει να μην και φοράει μάσκα και να εκτίθεται κάθε μέρα σε χιλιάδες ανθρώπους, γιατί θα κάνει πολλά δρομολόγια. Απίστευτο. Απίστευτο, πραγματικά δηλαδή σηκώνει κάποιος τα χέρια. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω κι εγώ γιατί γίνεται. Προφανώς αυτοί που συμβουλεύουν την πολιτεία, την κυβέρνηση, ότι δεν θα πετυχαίναμε δηλαδή το τουριστικό νούμερο, δηλαδή την απόδοση του τουρισμού μας από τη στιγμή που λέγαμε ότι κάποιοι άνθρωποι στα αεροπλάνα θα φοράνε μάσκα. Εγώ σας λέω, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει αν κάποιος που έχει πολλούς ακολούθους στο διαδίκτυο, επώνυμος κάτοικος εξωτερικού, έρχεται στην Ελλάδα και ψάχνει να βρει το αντιϊκό φάρμακο και διαπιστώνει ότι στη χώρα δεν είναι δυνατόν να το πάρει ένας αλλοδαπός. Στις άλλες χώρες αυτό το πράγμα γίνεται. Από ό,τι ξέρω, στις πιο πολλές ευρωπαϊκές δεν ενθαρρύνονται οι άνθρωποι να το πάρουν, γιατί δεν το χρειάζονται, γιατί είναι ένα ακριβό φάρμακο. Αλλά αν το χρειαστεί και δεν είναι. Έχει τη δυνατότητα κάτοικος, να το πάρει. Έχει τη δυνατότητα να το πάρει πληρώνοντας. Βλέπω βέβαια, κυρία Ελληνού, και μία τάση παγκόσμια απέναντι στην πανδημία. Δηλαδή, τώρα είδα τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά το NBA στην Αμερική, ότι δεν χρειάζεται να κάνουν ούτε τεστ οι μπασκετμπολίστες, δεν χρειάζεται καμία μάσκα μέσα στα γήπεδα. Δηλαδή, υπάρχει μία παγκόσμια τάση να πιστέψουμε ότι πέρασε αυτό. Υπάρχει μία τάση πολύ σοβαρή, ενώ οι επιστήμονες επιμένουν ότι δεν πέρασε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανησυχεί, αλλά μιλάμε και για άλλες συνθήκες ανάλογα με τη χώρα. Είναι άλλο αν είναι όλοι εμβολιασμένοι ή πλειονότης, άρα είναι σχετικά μικρότερος ο κίνδυνος σοβαρής νόσου και θανάτου, και άλλο αν είναι λιγότερο ή μικρότερο ποσοστό των εμβολιασμένων. Μήπως τελικά στην εποχή, θα έλεγα, της επιστήμης, μπορούμε όλοι να μιλάμε, να μιλάμε, να μιλάμε, να λέμε πάρα πολύ κολακευτικά πράγματα για την πρόοδο την επιστημονική, αλλά λίγο ως πολύ η εξουσία, αν δεν τη χρειάζεται ή όταν δεν της βγαίνει, της γυρίζει την πλάτη, για να μην σας πω κιόλας ότι την αγνοεί. Νομίζω ότι αυτό είναι ακραίο. Τα πράγματα δεν είναι μαύρα άσπρα. Απλώς αυτή τη στιγμή νομίζω οι κυβερνήσεις σχεδόν όλου του κόσμου, με εξαιρέσεις κάποιες ασιατικές χώρες, αποφάσισαν
ήταν ότι στη ζυγαριά οικονομία versus υγεία πρέπει να τονώσουμε την οικονομία, γιατί είμαστε προενός μεγάλου κινδύνου, χωρίς να συνυπολογίζουν ότι δεν μπορείς να έχεις οικονομία χωρίς υγεία. Νομίζω ότι γίνεται λάθος στους υπολογισμούς. Άλλο να σκεφτείς ότι θα αρρωστήσουν τόσοι και θα μπορώ να τους θεραπεύσω γιατί έχω καλό σύστημα. Θα μπορώ να τους αντιμετωπίσω, όχι να τους θεραπεύσω, γιατί θεραπεία ουσιαστικά δεν υπάρχει. Και να μην βάζεις στον υπολογισμό της οικονομίας τις εργατόρες που θα χάσεις, τα χρόνια νοσήματα που θα προκληθούν και τη χρόνια νόσηση από τον COVID. Να μην υπολογίζεις τις κοινωνικές συνέπειες του τι θα συμβεί από 1 ή 100 ή 1000 παιδιά που θα ορφανέψουν. Τις ψυχολογικές συνέπειες που για όλα αυτά θα ξοδέψεις χρήματα μετά. Τις ψυχολογικές συνέπειες που θα έχεις να αντιμετωπίσεις από τα παιδιά που, θα σας λέω εγώ, έχασαν σε δύσκολες συνθήκες τον παππού ή τη γιαγιά. Που θα μπορούσαν να τους έχουν και στην ελληνική πραγματικότητα να βοηθιέται η οικογένεια για άλλα 10 χρόνια. Μέχρι αυτό το παιδί να ενηλικιωθεί. Επειδή, όπως είπατε και λίγο πριν, στον συλλογισμό μου ήταν ακραίος συλλογισμός και κάνω ακραίους συλλογισμούς για να φτάσουμε σε μια ισορροπία και να κατανοήσουμε μέσω εσάς ποιο είναι τέλος πάντων το μέτρο. Να κάνω έναν ακόμα ακραίο συλλογισμό πριν σας αποχαιρετήσω. Όταν είναι σε μια χώρα, γενικά, καταλαβαίνουμε ότι πολλές φορές η εξουσία παίρνει μια απόφαση και ξέρετε, δεν τη χρωματίζω την εξουσία, παγκόσμιο αυτό, παίρνει μια απόφαση με βάση την οικονομία και όχι με βάση την επιστήμη. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε, προφανώς, ότι υπάρχουν και πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να λυτρώσουν ή να προφυλάξουν από το θάνατο πολλούς ανθρώπους σε άλλες περιπτώσεις, αλλά λόγω των οικονομικών συμφερόντων, αυτά δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα. Δηλαδή, το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας δεν δημοσιοποιείται μέχρι ότου αποφασίσουν τα οικονομικά συμφέροντα ότι τελείωσε αυτό το φάρμακο, θα πάμε στο άλλο φάρμακο. Τελείωσε αυτή η θεραπεία, θα πάμε σε άλλη θεραπεία τώρα. Αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή θα συνεχίσουμε να εξαντλήσουμε όλο αυτό που έχουμε παράξει για τη θεραπεία. Δηλαδή, για ποιο λόγο να μην σκεφτεί κάποιος, παιδί μου. Είδαμε δηλαδή και σε πολλές περιπτώσεις στην πανδημία υπήρχαν χάπια τα οποία δεν μπορούσαν να τα πάρουν όλοι οι άνθρωποι. Και μετά αποδεικνύονταν ότι αυτή ήταν σωτήρια χάπια. Που αν τα έπαιρναν και άλλοι άνθρωποι, είχαν σαρθεί και άλλοι άνθρωποι, όχι μόνο Τραμπ. Αυτό είναι γενικό πρόβλημα. Είναι μείζον θέμα βιοειθικής, μείζον θέμα κοινωνικό, γιατί με την ίδια λογική θα μπορούσε να πει κανείς και η εκπαίδευση που παίρνουν τα παιδιά μας είναι άνηση. Θα συμφωνήσω. Και η τροφή που παίρνουν τα παιδιά μας είναι άνηση. Εμείς τώρα για το πρόγραμμα διατροφή καθόμαστε και μετράμε ανά σέντ που ξοδεύουμε, πόση πρωτεΐνη παίρνει το παιδί από το ψωμί, πόση παίρνει από το αυγό, πόση παίρνει από το κοτόπουλο, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να θρέψουμε τα παιδιά μας στην Ελλάδα επαρκώς. Επομένως αυτό είναι μείζον κοινωνικό θέμα και βέβαια πουθενά δεν σταματάει το όφελος το οικονομικό για μερικούς ανθρώπους, δεν υπάρχει όριο. Θα πρέπει να τα σκεφτόμαστε λίγο πιο πολύ, αλλά στα απλά, σε αυτά που δεν κοστίζουν, να μην σκεφτόμαστε μόνο την μεσοπρόθεσμη ή το άμεσο κόστος. Δηλαδή αυτό το φάρμακο θα μου κοστίσει 200 εκατομμύρια και άρα δεν μπορώ να το δώσω, λέγοντας ότι έτσι με αυτό θα σώσω 50 ανθρώπους ή 100 ανθρώπους. Πρέπει να σκεφτόμαστε τι θα συμβεί σε 10 χρόνια. Μετά, με τη χρήση αυτού του φαρμάκου. Σε 10 χρόνια με τη χρήση ακατάλληλου νερού. Διάβαζα σήμερα ότι μία από τις παραλίες που δεν ενθαρρύνονται, δεν θεωρούνται ασφαλείς για να κολυμπήσει κάποιος, είναι οι εκβολές του ασωπού. Όμως, ο ασωπός δημιουργήθηκε σε μια άλλη εποχή και άσχημη πολιτικά εποχή, ήταν να επιδικτατορίες οι αποφάσεις, για να βοηθήσει την οικονομία, για να βοηθήσει τη βιομηχανία. Έτσι, έτσι.
το εισπράττουμε αυτό τώρα. Μετά από χρόνια. 50 χρόνια μετά. Έτσι. Να σας πω, τελειώνοντας, να κάνουμε ένα ρεζουμέ, τουλάχιστον να είμαστε θετικοί. Τι και τι, 2-3 πράγματα που πρέπει να λάβουν υπόψη τους αυτοί που μας ακούνε, χωρίς να λάβουν όλα τα υπόλοιπα υπόψη τους. Αλλά 3-4 πράγματα που μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς, έτσι ώστε να μειωθεί αυτός ο κίνδυνος ο οποίος έχουμε μπροστά μας από την πανδημία ακόμα. Για να μην θεωρηθεί ότι θέλω να χαϊδέψω τα αυτιά των μέσων μαζικής ενημέρωσης, το πρώτο που πρέπει να κάνουν είναι να φτιάξουν καλές έντιμες καμπάνιες υπέρ των μέτρων και υπέρ του εμβολιασμού. Δεν θα τα βγάλουμε πέρα αν δεν μπορέσουμε να πείσουμε τον πληθυσμό να χρησιμοποιήσει μάσκες, να χρησιμοποιήσει αερισμό στους χώρους, να τηρήσει αποστάσεις, να κάνει τεστ πριν πάει ταξίδι, ας πούμε, τόσο απλό, και να εμβολιαστεί ο ανεμβολίαστος ή ο ανεπαρκώς εμβολιασμένος άμεσα. Δεν θα μπορέσουμε αλλιώς να προχωρήσουμε. Κυρία Λινού, αυτά είναι απλά μέτρα που πρέπει να πάρθουν. Κυρία Λινού, σας ευχαριστώ για μια ακόμα φορά. Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.